Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας. Καταιγιστικές είναι εξελίξεις αναφορικά με την κυβωτό του κόσμου. Ως γνωστόν, ο πατήρ Αντώνιος ερευνάται για πάρα πολλά πράγματα σύμφωνα με καταγγελίες. Οι καταγγελίες όμως, κυρίες και κύριοι, ως τώρα δεν σημαίνει και καταδίκη. Οι καταγγελίες πρέπει να αποδειχθούν ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και εάν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα όλα αυτά που έχουν βγει στο φως δημοσιότητος, βεβαίως να υπάρξει τιμωρία και για τον πατέρα Αντώνιο και για όλους τους εμπλεκόμενους. Αλλά εάν όμως δεν αποδειχθούν οι καταγγελίες αυτές, θα πρέπει να πάνε φυλακή αυτοί που τις έκαναν ή αυτοί που υποκινήθηκαν να τις κάνουν. Μένουμε στην δικαιοσύνη να δούμε τι θα αποφανθεί. Τα λαϊκά δικαστήρια δεν έχουν καμία θέση, ούτε τα τηλεδικαστήρια του Ευαγγελάτου και της Τατιάνας εν έτη 2022, και περιμένουμε σοβαρά τη δικαιοσύνη να αποφανθεί. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες μου που μίλησα με ανώτατους εκκλησιαστικούς και πολιτικούς παράγοντες πριν λίγο, μου είπανε ότι έδωσε εντολή. Υπογραμμίζω, έδωσε εντολή να γίνει φίλο και φτερό η κυβωτός του κόσμου από τα οικονομικά μέχρι τα διοικητικά. Η πρεσβυτέρα Σταματία, που είναι η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της κυβωτού του κόσμου έως τώρα, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις εάν τυχόν βρεθεί κάτι το μεμπτό, κάτι το επιλείψιμο. Υπογραμμίζω ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή, υπογραμμίζω, να γίνει φίλο και φτερό η κυβωτός του κόσμου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μένει όμως να αποδειχθούν όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, διότι μέχρι στιγμής η δικαιοσύνη δεν έχει μιλήσει. Δεν ασκήθηκαν διώξεις σε κανένα πρόσωπο. Είναι στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας η όλη υπόθεση, δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες, οπότε όλα είναι στον αέρα. Μένουμε λοιπόν στη θέση αυτή και περιμένουμε την ελληνική δικαιοσύνη να αποφανθεί. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.